Ψέμα. Αυτά που λες, Μαρία. Ένα ψέμα πολλές φορές μπορεί να φέρει τη σωτηρία, την ισορροπία, κατά ανάγκη ψέμα. Ή πες το όπως το διάολο θες, αρκεί να το πεις. Πού να καταλάβουνε τώρα αυτοί, σε τέτοια ηλικία, εγκεφαλικό, καρδιακή προσβολή, γάμισέ τα. Γι' αυτό καρμπών, φωτοτυπία, η μόνη σωτηρία. Αρκεί να μην τους διαταράξεις την ψυχική τους ηρεμία. Η ζωή όμως είναι μία και τάχει μαζί σου που αφήνεις το σύστημα να σε πληγώνει επειδή δεν θέλεις να πληγώσεις. Η μόνη τους θρησκεία, χριστιανισμός, αφού δεν διαβάσανε ποτέ για καμία άλλη. Δεν την αλλάζουνε με καμία. Το ίδιο κόμμα, Νέα Δημοκρατία, αφού δεν ανοίξανε ποτέ κανένα πρόγραμμα. Και γιατί να ανοίξουνε άλλωστε τώρα πια, αφού όλοι τους είναι τα ίδια σκατά. Στρατιωτάκια, μαριονέτες του κατεστημένου. Κόπιες, 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 κόπιες. Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Φακές, φασόλια, φασόλια, φακές, φακές, φασόλια, φασόλια, φακές. Άντε, και κάθε Κυριακή, κρέας. Μπίνγκο! Σήκω το πρωί από τις 6. Πλύσου, χτενίσου, σοφατίσου, βάλε το ευπρεπές στα γεράκι. Αν είναι και μάρκα, ακόμα καλύτερα. Για να έχεις και ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Ξύπνα τα παιδιά, πλύντα, χτένισέ τα, ντίστα. Ξύπνα τον αντρούλη σου με ένα γλυκό φιλί. Που να έχεις διαλέξει φυσικά να έχει ωραία μάπα, ωραίο σώμα, καλή δουλειά, πολλά λεφτά. Ξέρεις, αυτά που είπαμε και παραπάνω. Για να έχεις και ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Εννοείται ότι τα ρούχα όλων θα είναι πλυμμένα και σιδερωμένα στην πένα. Δεν χρειάζεται να σου τα λέω συνέχεια αυτά, τα ξέρεις. Και όχι, δεν μπορούμε να πάρουμε γυναίκα για να μας τα κάνει όλα αυτά. Γιατί λέμε ότι είμαστε πλούσιοι για να έχουμε και ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι είμαστε κιόλας. Και ο λεγάμενος είναι και λίγο τσιγκούνης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τρέξε τώρα, φτιάξε πρωινό για όλους. Σβέλτα, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Και πρέπει να πας και τα παιδιά στο σχολείο, μετά να πας στη δουλειά και να γυρίσεις κομμάτια το βράδυ, γιατί σε περιμένει πολλή δουλειά. Στίβες από ρούχα για πλύσιμο και σιδέρωμα, βουνό από πιάτα στο νεροχύτη. Μην ξεχαστείς να βάλεις γάντια, γιατί τα χέρια σου έχουν σκάσει. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, να διαβάσεις τα παιδιά, να τους βάλεις να φάνε, να τους πεις παραμύθια για να κοιμηθούνε. Α, ξέχασα να σου πω. Ο λεγάμενος δεν πήγε σήμερα στη δουλειά. Τον απολύσανε. Γιατί ή πήγαινε ή δεν πήγαινε, ένα και το αυτό. Αλλά εμείς λέμε ότι έχει καλή δουλειά, πολλά λεφτά, ξέρεις, για να έχεις και ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Μην ξεβαφτείς, γιατί τώρα ήρθε η ώρα για να σε γαμίσει. Και θα σε γαμίσει και θα τον πληρώσεις τον μπούστη. Τα συζυγικά καθήκοντα βλέπεις, χρόνια τώρα. Πουτάνα στο κρεβάτι, κυρία στο σαλόνι. Μπίνγκο! Αυτό θα πει να κάνεις τους γονείς σου και την κοινωνία υπερήφανους για σένα. Τώρα σε καμαρώνουνε με το κεφάλι τους ψηλά. Γιατί τα ψηλά γράμματα λόγω ηλικίας δεν μπορούνε να τα δούνε, ούτε και να δούνε χαμηλά λόγω αυγενικού. Άλλη μια χαρούμενη και ευτυχισμένη μέρα πέρασε, γεμάτη με απρόβλεπτα και εκπλήξεις. Ακριβώς τα ίδια με τις προηγούμενης μέρας. Τώρα άσε το προσωπείο στο κομωδίνο, πήγαινε στην τουαλέτα να ξεβαφτείς και πριν ντυθείς για να βγεις έξω, κοίταξε κατάματα τον εαυτό σου και αποφάσισε ποια ζωή είναι η ψεύτικη και ποια η αληθινή. Οφείλεις τον εαυτό σου να ξέρει. Λυπάμαι για την απόφαση που πήρες. Δεν είχα προβλέψει ποτέ αυτό το τέλος. Πριν κάνεις οτιδήποτε, πάρε τηλέφωνο την αστυνομία. Νιώθω συνένοχος.